Πάμε να τα πούμε έτσι ωραία. Θα παντρευτεί στον Τάντι, τι θα γίνει τέλος πάντων. Όπα, δυναμικά. Τώρα είμαστε οικογενειακά και παίζουμε μπαλίτσα αληθινή. Κοίτα, να σου πω κάτι. Αλλάζει πάρα πολύ αυτή η ιστορία κάθε μήνα. Όπως ξέρεις πολύ καλύτερα εσύ. Εγώ ξέρω, ο κόσμος δεν ξέρει. Ναι, αλλά δεν μου κάθεται. Δεν σου κάθεται. Ναι, από την μία δεν μου κάθεται ο Αποστόλης για να τον παντρευτώ. Από την άλλη νομίζω ότι δεν κάθομαι κι εγώ να κάνω κάτι δεύτερο κλισέ ψεύτικο. Γιατί ο γάμος είναι μέσα μας. Όταν είμαστε στον καναπέ, το σηκωνόμαστε το πρωί και πίνουμε τον καφέ μας. Όταν φροντίζουμε ένα τον άλλον. Όλα τα υπόλοιπα είναι για το Θεαθήν. Ωραία. Παιδί θα κάνεις. Περίμενε. Εμένα με έχεις. Είμαι υιοθετημένη πλέον επίσημα. Ναι. Παιδί, άλλο. Παιδί θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω, αλλά νομίζω το έχω χάσει το τρένο. Όταν πέρασε το τρένο από μπροστά μου, δεν ευδοκιμούσαν οι συνθήκες να κάνω τότε. Και τώρα που θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί είναι σημαντικό ένα παιδί να το κάνεις και με έναν άνθρωπο που θέλεις πολύ και αγαπάς πολύ και σε στηρίζει πάρα πολύ, που είναι το βασικότερο. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Τώρα που θα ήθελα ιδανικά, νομίζω ότι δεν μπορώ. Δεν μπορώ πραγματικά, όχι δεν μπορώ. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Λόγω των συνθηκών, πολλή δουλειά και αυτή. Λόγω του ότι όλες οι γυναίκες δεν μπορούμε να μείνουμε σε όλες τις ηλικίες να κάνουμε παιδί. Okay. Mm. Εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Εντάξει. Ναι. Το ότι τα κορίτσια σε λένε μάματζερ. Ναι. Μαμά. Ναι. Mother. Mother. Ναι, πολύ. Είναι κάτι που καλύπτει ένα κομμάτι της μητρότητας που έχεις και θες να δώσεις. Γιατί δεν είναι απαραίτητο να κάνουμε ένα παιδί για να δώσουμε μητρότητα. Βέβαια. Δίνεις στα κορίτσια σου μητρότητα. Κοίτα, στους ανθρώπους που έχω στη ζωή μου και στους φίλους μου και στους γυναίκες και στις κυρίες που αντιπροσωπεύω. Έχω πάντα μία μητρική, ξέρεις, ένα μητρικό προφίλ. Και μεγαλύτερες γυναίκες να είναι, έχω πάντα ένα μητρικό προφίλ. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Εγώ τους φίλους μου, τους ανθρώπους που αγαπώ, τους αγαπώ μάλλον σαν μαμά. Από εσύ πάντα το έχεις όμως. Αυτό, Έλενα, ως γυναίκα δηλαδή, είχες εισπράξει πολύ αγάπη από μαμά και την περνάς τώρα σε. Κοίτα, η μαμά μου είναι φίλη μου, είναι κολλητή μου, να ξέρεις. Είναι που μου στέλνει μηνύματα πως είναι έτσι τα μαλλιά σου, δεν μου αρέσουν τα φουκίλια σου. Είναι αυτή η γυναίκα που δεν επεμβαίνει, δεν παρεμβαίνει με τίποτα στη ζωή μου. Είναι μαζί μου σε όλα. Δεν είναι αυτές οι αυταρχικές μαμάδες, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Είναι μια γυναίκα που είναι κολλητή μου. Οπότε τόσο πολύ το μαμαδίστικο δεν το έχω ζήσει. Την ακούς τη μαμά σου, δηλαδή αν σου στείλει σήμερα αυτό που φοράς δεν πολύ αρέσει. Τα μαλλιά σου σήμερα δεν μου αρέσουν. Αν είναι ζωντανό, θα την ακούσει, θα σε προβληματίσει. Αν την άκουγα τη μαμά μου, θα ήμουν πολύ καλύτερα τώρα. Ήμουν πολύ επαναστάτρια και είμαι σε σχέση με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Μου είχαν πολλές φορές πει για κακοτοπιές. Όπως ξέρεις, οι μεγάλοι άνθρωποι, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι πάντα ξέρουν, ειδικά οι γονείς, για μένα τουλάχιστον, οι δικοί μου ξέρουν. Δεν τους άκουσα, δεν τους έχω ακούσει. Γυρίζει η ώρα να κάνουμε την επανάστασή μας όλοι και να αποχωρήσουμε και να φύγουμε από τους γονείς μας. Εμένα θα μου πεις για επανάσταση, παιδί μου. Σε μένα μιλάς για επανάσταση, εσύ. Εννοείται. Ναι. Άρα ετοιμάσου. Ναι. Γυρίζεις, επαναστατήσω. Γυρίζεις πίσω στη μαμά σου όμως να της πεις: μαμά, αυτό έχεις δίκιο. Τώρα πέρασαν τα χρόνια. Πάντα. Είναι ωραίο. Κοίταξε, όταν έχουμε άδικο, είναι πολύ ωραίο να λέμε τώρα είχα άδικο. Δηλαδή είναι σπουδαίο. Πόσες κυρίες σε κυνηγάνε για να τις αναλάβεις και να τους φτιάξεις μια καριέρα που ονειρεύονται από καιρό ενδεχομένως. Να σου πω, δεν με κυνηγάνε. Μου στέλνουν μηνύματα, με παίρνουν τηλέφωνα, βάζουν δεύτερους, τρίτους να με προσεγγίσουν. Εντάξει, είναι ωραίο, το απολαμβάνω, αλλά ένας χώρος δεν είναι για πολύ κόσμο. Δηλαδή θέλω να σου πω, εγώ σε αυτούς που μπορώ να κάνω καλό τους έχω. Σε άλλους θα τους έχω απλά για να γεμίσω το χρόνο τους. Δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, ή θα έχω εσένα, ωραίο σακάκι. Ευχαριστώ. Θα έχω εσένα μόνο αν μπορώ να σου κάνω κάτι πραγματικά καλό. Όχι απλά για να σε έχω για τις ταμπέλες και τις πινακίδες. Είπες ταμπέλα τώρα. Τι ταμπελάκι θα σήκωνες τώρα σε αυτό το outfit, αφού σε έχουμε εδώ που σε έχουμε. Τι βαθμό θα το έβαζες. Να πεις αλήθεια όμως. Να δεις και λίγο παπούτσι και λίγο. Δεν μ' αρέσουν οι κάλτσες καθόλου. Ναι. Εντάξει. Okay. Είσαι από τη μέση και πάνω πολύ πιο look σε σχέση με αυτό που είσαι από τη μέση και κάτω. Όμως να σου πω κάτι. Ναι, βέβαια. Σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα χρόνια που σε ξέρω, είσαι ο πιο ωραίος. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και τιμητικό, παιδιά. Μπράβο. Δώστε ρε, παιδιά, ένα χειροκρότημα κάτι. Μπράβο, αγόρι μας. Το θέμα είναι να εξελίσσεσαι, νομίζω, έτσι. Γενικά, αυτό δεν είναι το καλό. Αυτό. Και αυτό το κάνεις εσύ με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, βλέπω. Α, χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω από σένα, ειδικά. Ευχαριστώ. Έλενα, σου αρέσει τηλεόραση. Ναι, με. Όχι πολύ, αλλά δεν μου αρέσει. Τι σου αρέσει να κάνεις περισσότερο. Κοίτα, μου αρέσει να είναι επιτυχημένες εκπομπές, τα σίριαλ. Αυτά που έχουν πίσω ελληνικές οικογένειες, ανθρώπους που δουλεύουν και που υποφέρουν, όχι μπροστά από τις κάμερες μόνο και πίσω, υποφέρουν ενώ στην κατάσταση που ζούμε τώρα.
Δεν μπορώ, ξέρεις τι, δηλώσεις τύπου εγώ βλέπω συνδρομητικά κανάλια και όχι ελληνική τηλεόραση. Με αυτές τις δηλώσεις μπορεί και να τρελαθώ εγώ. Δίκιο έχεις, ρε παιδί μου, πραγματικά. Ειδικά με δουλεύεις και στην τηλεόραση, την ελληνική δηλαδή. Ή αν έχεις δουλέψει. Εσύ, το λένε. Ή αν έχεις φάει πολύ ψωμί και αν χρωστάς όλη σου την επιτυχία και τη μισή σου ζωή στην τηλεόραση και στους ανθρώπους που σε ανέδειξαν, μετά να γυρίζεις και να λες. Δεν βλέπω τηλεόραση, δεν μου αρέσει η τηλεόραση ή κακώς υπήρξες στην τηλεόραση. Ναι, αυτό με τρελαίνει. Ό,τι διαβάζω τέτοιου τύπου με εξοργίζει. Γιατί πρέπει να στηρίζουμε γενικά όταν διαβάζεις κριτικές. Ναι, πολύ εξοργίζομαι. Πολύ. Παθαίνω θυροειδής μου, δηλαδή τρέλα. Τι σε ενοχλεί στην κριτική, γιατί η κριτική είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Το οποίο δεν ξέρω και από πού να το πιάσω. Και ο στυλικριτικός τι να πεις και εσύ τώρα πες, εδώ που ήρθαμε. Το έχω αφήσει εγώ το σπορ για να είμαι ήσυχη. Ναι, αλλά one στυλικριτικός, always. Is always στυλικριτικός, ας πω και αυτό. Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί στην κριτική, και θα σου πω γιατί εγώ διαβάζω τώρα τελευταία και πολλά κείμενα και επειδή παρακολουθώ και κάποιες γυναίκες οι οποίες έχουν ρόλο πια στην τηλεόραση και είναι κυρίες τις οποίες βοηθάς με τις συμβουλές σου ή με τον τρόπο που έχετε επιλέξει να συνεργαστείτε. Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί και σου χρεώνουν. Κοίτα να σου πω κάτι, δεν βοηθάω. Εμένα η δουλειά μου είναι η εικόνα ενός ανθρώπου και οι διαφημιστικές του δουλειές. Δεν παρεμβαίνω σε εκπομπές, δεν παρεμβαίνω σε κανάλια, δεν είμαι ομίδας των καναλιών, δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς γράφονται, ότι μανατζάρω παρουσιάστριες κτλ. Ή ότι μπαίνω στις καλέτες ή διαλέγω αρχισυντάκτες ή διαλέγω. Όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι η πρώτη φορά, η δεύτερη φορά που με βλέπετε εδώ. Η πρώτη στη. Όταν ξεκίνησε που έκλαιγα εκεί πίσω από τη μάσκα σαν την Χαζή και δεύτερη τώρα που είναι Χριστούγεννα και είπα να έρθω να δω το παιδί μου και εσάς. Αυτό, εξοργίζομαι με τα ψέματα, εξοργίζομαι με τα λάθη. Πρέπει να τσεκάρεις πριν γράψεις ή πριν πεις κάτι. Έτσι δεν είναι οι δημοσιογράφοι. Έτσι είναι. Έτσι θα έπρεπε μάλλον να είναι. Σωστό και αυτό. Ναι, δηλαδή. Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό. Γιατί γίνεται αυτό. Τώρα δεν το ξέρω. Έχεις επίθεση πάντως, έτσι. Όχι, δεν είπα ότι τα βάλανε όλοι μαζί σου. Αλλά διακριτικά, αραιά και πού. Κοίτα, αν εγώ εκπροσωπώ το νέο κύμα, καταλαβες, τη νέα συνθήκη, καλά κάνω και δέχομαι επίθεση. Πολύ καλά κάνω. Αλλά, ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να προσποιούμε δηλαδή ότι δεν συμβαίνει κάτι. Φυσικά ενοχλούμε, φυσικά τσιτώνουμε, φυσικά στενοχωριέμαι. Αλλά εγώ θέλω να είναι καλά εκείνες που κάνουν τα όνειρά σου πραγματικότητα, όπου και να βγει. Δηλαδή, και εσύ δεν έχεις όνειρα, και εσύ δεν έχεις. Όλοι έχουμε. Και εσύ δεν έχεις. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Να έπαιρνες ποτέ τηλέφωνο σε κάποιον να του πεις με ενόχλησε αυτό που έγραψες και πιο πολύ με ενόχλησε το γεγονός ότι δεν με πήρες να το συζητήσουμε ή να σου πω κι εγώ τη δική μου γνώμη. Αυτό θα πρέπει να είμαι σε τηλέφωνα συνέχεια. Δεν θα κάνω κάποια άλλη δουλειά. Και έχω να κάνω τα ρούχα μου, έχω το γραφείο μου. Είχα την εκπομπή ως πρότινος που έκανα, δηλαδή. Μέχρι πρότινος, τι να προλάβω να κάνω. Κάθε μέρα διαβάζουμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Άρα δεν θα έπρεπε να ασχολούμαι με τίποτα άλλο. Πρέπει να μαγειρέψω, να κοιτάξω τα γατιά μου, να κοιτάξω τα παιδιά πρέπει μου. Πρέπει να μαγειρέψεις για να έρθει και η Ιλιάνα να φάει. Γιατί κάθε μέρα είναι. Παιδιά, θα πάρω την Έλενα να δω. Σήμερα έχει φτιάξει μακαρόνια με κιμά. Δεν είναι ακόμα έτοιμα, λέει, να πάω από το σπίτι. Οπότε λέω, βάλτε και την αυριανή και βάλτε και τη μεθαυριανή σκαλέτα να κάνουμε. Γιατί δεν έχει μαγειρέψει ακόμα, δεν έχει τελειώσει. Μας λέει κάθε μέρα μας βγάζει μενού. Ναι, αφού μα για όλοι μαγειρεύουμε, τι κάνουμε. Παραμένει στον Sky. Όχι. Ο Sky, τώρα έχουμε 24 σήμερα, σωστά. Ο Sky το παιχνίδι τελείωσε. Κάναμε τον τελικό, πολύ ωραία περάσαμε. Από εδώ και πέρα. Καταρχήν δεν ήμουν στο Sky, ήμουν στην Ατζούν Media. Οκ, okay, βασικό. Είχαμε αυτό την σύμβαση την οποία είχα. Από εδώ και πέρα δεν ξέρω. Έχεις δεχτεί πολλές προτάσεις. Ναι, πάρα πολλές. Περιμένω να παίξω να κόψω δελτία προτεραιότητας. Εκατομμύρια. Θα έρθεις εδώ. Φυσικά καλά δεν το ξέρω. Έχουμε διαβάσει και αυτό. Αγόρι μου θα την πάρω. Την Ιλιάνα μαζί θα είστε, λέει. Βέβαια. Τι ώρα. Δεν ξέρω τι ώρα, πάντως θα είναι ωραίο. Να μας πεις ώρα, κόνσεπτ και τα πάντα. Θα έρθεις κι εσύ. Εννοείται, άμα το θες. Έλα, να μας έρχομαι αύριο. Μην είμαστε δύο και pop-up όμως. Και pop-up και show αυτό που γράφουμε. Αλλάζω κάλτσα και έρχομαι. Έλα. Με άλλη κάλτσα σε δέχομαι στο show που θα κάνω στον Αλφα. Με το makeover του Skype θα το κάνει. Κοροϊδεύω έτσι, να μην νομίζω ο κόσμος ότι λέμε κάτι σοβαρό τώρα. Το makeover. Για να λίγο να προκαλέσουμε λίγο. Το makeover σου άρεσε σαν εκπομπή, θα το κάνει τελικά η Δούκισσα Νομικού. Μη μου λες τέτοια πράγματα, με σκάζει με αυτές τις περιπτώσεις. Θα σε σκάσω, γι' αυτό είμαι εδώ. Ναι, το ξέρω το κάνει η Δούκισσα. Ωραίο είναι που το κάνει η Δούκισσα. Η Δούκισσα είναι από τα παιδιά τα δικά μου που μαζί ξεκινήσαμε στη δουλειά αυτή πολλά χρόνια. Ναι. Τι άλλο να πω. Έχετε μιλήσει καθόλου, μήπως. Την πήρα τηλέφωνο γιατί άρχισα να βλέπω κάτι blogs που βάζαν τη φωτογραφία μου και κεραυνούς και δίπλα τη Δούκισσα. Και λέω τώρα. Τέλειο, ναι. Ξέρεις, τύπου σος, αυτά, σοκ, αυτό, πάλι, όλα αυτά που γράφουν. Ναι, λες και πρέπει δύο άνθρωποι, ας πούμε, αν ο ένας πάρει τη θέση του άλλου ή τέλος πάντων επιλεγεί κάποια στιγμή ή ό,τι και να γίνει.
είναι μεταξύ τους εχθροί γι' αυτό. Κοίτα, Φωτεινή, μεταξύ γυναικών πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό, άσχετα αν το λέμε ή όχι άνθρωποι πραγματικά μπροστά στα μούτρα του άλλου. Εγώ δεν είμαι αυτή η περίπτωση. Εγώ είμαι η περίπτωση που πήρα τη Δούκη σε τηλέφωνο και τη λέω: παιδί μου, άκου. Επειδή βλέπω διάφορα blogs με τη μούρη μου και τη μούρη σου και κεραυνού στη μέση, καταλαβαίνεις ότι σου εύχομαι καλή επιτυχία να είναι όλα καλά και πολύ καλά θα κάνεις την εκπομπή αυτή. Εκείνη μου είπε ότι δεν ήξερα τι ήθελα να την κάνεις εσύ. Τη λέω: δεν έχει καμία σημασία, δεν πήρες κάτι δικό μου, γιατί εγώ δεν έχω ιδιοκτησιακό κόμπλεξ. Δεν μου ανήκει τίποτα. Κατάλαβες, πέρα από εδώ που κάθομαι. Εγώ είμαι αυτός ο χαρακτήρας. Οπότε ήθελα να λύσω αυτό το πράγμα με τη Δούξα, γιατί την αγαπώ πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που γυρνάει με την εκπομπή αυτή στο Sky, γιατί της πηγαίνει και πάρα πολύ. Γιατί είναι κορίτσι της μόδας, ξέρει από μαλλιά, ξέρει από make-up, ξέρει από styling. Οπότε. Ο νικητής του GNTM πώς σου φάνηκε φέτος? Τον ήθελα από την πρώτη στιγμή εγώ τον Ηρακλή. Ναι. Είναι πολύ exotic, είναι διαφορετικός. Έχει ωραίο χρώμα ματιών, ωραία επιδερμίδα. Cool είναι. Το GNTM σου έλειψε έστω και λίγο, να πεις ρε παιδί μου, το βλέπω και θα ήθελα να μην πω. Το GNTM μου λείπει πάρα πολύ. Και τώρα που μιλάμε, μου λείπει το GNTM. Είναι μια παραγωγή και ένα κανάλι το οποίο ξέρουν πάρα πολύ καλά να κάνουν τη δουλειά τους και το έχουν αποδείξει σε όλους μας. Έχεις μετανιώσει πολύ. Ξέρω ποιος μπορεί να πετύχει όχι στη δουλειά αυτή που κάνει 20 χρόνια. Αυτό έχω κερδίσει. Το έχουμε καταλάβει. Ήρθε ποτέ στο γραφείο σου κάποιος που δεν ήθελες να τον αναλάβεις τότε για τους δικούς σου λόγους και τώρα τον βλέπεις κάπου και λες τελικά αυτό το παιδί τα κατάφερε. Και είναι γνωστός εννοώ. Όχι. Δεν χάνει η Έλενα Χριστοπούλου. Ξέρει πολύ καλά ποιος μπορεί και ποιος όχι και τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Γιατί όλοι έχουμε όρια. Και ξέρεις ακριβώς πώς να μας βοηθήσει και πού να μας τοποθετήσεις, εννοώντας ότι μας δείχνεις το δρόμο και μας αφήνεις να τον ακολουθήσουμε. Και βάζεις στην άκρη αυτά τα προστατευτικά που έχουν στους δρόμους και άμα πάμε λίγο να βγούμε, μας βάζεις πάλι μέσα. Μιλήστε. Τι ωραία. Κοίτα, εμείς την Έλενα δεν την ξέρουμε, αλλά βλέποντας εσένα, καταλαβαίνουμε τη δουλειά που κάνει η Έλενα. Έλενα, η Λιάννα έχει αλλάξει από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε το pop-up μέχρι σήμερα. Με τίποτα και την πιέζω πάρα πολύ, αλλά δεν αλλάζει. Αλήθεια. Γιατί... πιέζω πολύ. Να αλλάξει τι εννοείς δηλαδή. Γιατί μερικές φορές στενοχωριέται με πράγματα που ακούει, με πράγματα που συμβαίνουν, με πράγματα που δεν συμβαίνουν. Και προσπαθώ να τις κάνω στο μάχη, αλλά δεν τα καταφέρνω. Όντως εμείς τη βλέπουμε κάθε μέρα και πιο δυνατή, δεν ξέρω αν όχι. Προσπαθώ, μαθαίνω. Έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο. Ακόμα αρχή είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα εξωτικά του ΠΟΠΑ που βοήθησαν να γίνει αυτή η συνέντευξη. Καθώς είναι λίγο δύσκολη η δική μου θέση από ό,τι βλέπετε, είμαι πολύ συγκινημένη. Θέλαμε κι άλλα να μας ρωτάς. Εδώ μια ώρα να τα συζητάμε όλα. Να τα κάνουμε Ben Hur. Έχεις δίκιο.